Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Σας είμαι το 1894. Ναι. Η Coca-Cola ξεκίνησε να πωλείται πια σε μπουκάλια. Αλήθεια, τότε. 23 χρόνια μετά την Επανάσταση. Αυτό. Που οι δικοί μας τρώγανε τα κρέατα και πίνανε κρασιά, αυτοί τρώγανε κρέατα, πίνανε την Coca-Cola και ρευόντουσαν. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Έχουμε χάσει χρονιές. Εσύ τι κάνεις. Είμαι πάρα πολύ καλά. Γύρισα επιτέλους. Μάλιστα. Πώς ήταν εκεί που είχες πάει, είπαμε. Είχα πάει στην Πέτρα, στην Ιορδανία. Στην Ιορδανία, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έφερες καμιά πέτρα. Έφερα. Έχει μαυρίσει καλά, δεν τον βλέπεις. Έχω μαυρίσει λίγα. Κάπου σε είδαμε καμήλες. Με καμήλες βεβαίως, με τζιπ. Ανέβηκες πάνω σε καμήλα. Λέκαλε. Είναι εντάξει, εγώ δεν έχω ανέβει ποτέ. Μια χαρά είναι, πολύ ωραία. Δεν κουνάει. Κουνάει λίγο, αλλά. Ερε Μιχάλη, αφού περπατάει, δεν θα κουνάει. Έτσι να πω. Κουνάει. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Αργιλέδες, μαύρα, κίτρινα, άσπρα. Όχι, Μιχάλη, δεν έκανα τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, όχι, κάτω. Δεν θα γυρίσω πίσω με άσθμα. Βετζετέριαν είμαι. Φάγατε τίποτα περίεργο εκεί. Τι φάγατε, χούμους και μούμους. Χούμους φάγαμε, ναι, χούμους τέτοια πράγματα. Ωραία. Θα ξαναπήγαινες. Ναι. Πήγατε σε κανένα καρναβάλι. Μήπως τραγουδήσατε το Κετελαπόνκο. Κετελαπόνκο. Το Κετελαπόνκο. Αν μάθετε τι σημαίνει, δεν ξέρω αν το ξανατραγουδήσετε. Το Κετελαπόνκο είναι ένα πονηρό τραγούδι με στίχο που παραπέμπει στο σεξ. Βέβαια, η μετάφρασή του είναι Σου το βάζω και δεν το νιώθεις καν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Διότι. Να το, η μετάφρασή του. Μετά από τριήμερο. Ναι. Αποχώρησε Κετελαπόνκο. Ναι, αλλά βέβαια έρθει και ο μικροτσούτσινο δίπλα και έγραψε του στίχου. Ο στίχο υπονοεί βέβαια ότι σου βάζω το τραγούδι για να χορέψει, αλλά όλοι το έχουν συνδέσει με την πονηρή πλευρά. Σου το βάζω και δεν το νιώθει καν. Και τώρα χάρηκε που τότε. Τι θα πούμε εδώ, πε μου. Μα δεν τον είδε χάρη. Πώ θε να αντιδράσουμε, ο διευθυντή που είναι σε αυτή την εκπομπή. Λείπει, έχει μείνει στο τριήμερο. Δεν είναι παλαβή, ρε παιδί μου, ανά τον κόσμο. Ένα συνδό τηλεοπτικό γκουρού. Είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που βγαίνουν και είναι θρήσκοι κτλ. Και διδάσκουν. Βγάζει εκατομμύρια από του οπαδού του. Ο Γκουνίτ Ραμ Χαραχίμ, με προσωπική περιουσία 50 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο τη δικαιοσύνη, καθώ φέρεται ότι χειραγώγησε περίπου 40 άντρε να αφαιρέσουν τα. Τα κόψα. Τα πέι. Όλα. Δεν του έπεισε. Όλο. Σύμφωνα με το India Today. Έχουν India Today. Ένα από του πρώην οπαδού του, που είναι και από του λίγου που έσπασαν τη σιωπή του. Ναι. Είπε, έλεγε στα θύματα, λέει, ότι μόνο εκείνοι που θα τα κόψουν θα είναι σε θέση όταν πάνε στην άλλη ζωή να είναι περιτριγισμένοι από όμορφε γυναίκε. Δήλωσε ο δικηγόρο, ένα από του άτυχου με κομμένο μόριο. Ο Γκουρμίτ Ραμ Ραχίμ έχει πάνω από 87.000 ακολούθου και ο ίδιο περιγράφει τον εαυτό του ω πνευματικό άγιο και σωτήρα των ανδρών, ειδικά. Τρελή. Ναι. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι 400 οπαδοί του πρέπει να είναι πάρα πολύ λύθοι για να πιστέψουν ότι με κομμένο πέρο θα είχαν όσε γυναίκε θέλανε. Λογικό. Και ότι ό,τι του λένε το ακολουθούν και πάνε εκεί πέρα. Εντάξει, άμα σε επηρεάσει και εγώ, άμα σου πω τώρα κάτι, τι νομίζεις. Καλά, ναι. Άλλο εσύ. Εσύ επηρεαστή. Είσαι influencer. Ναταλία Γερμανού, δεν φαντάζεστε πού δήλωσε ότι έχει κάνει σεξ. Πού καλά. Έχω κοιμηθεί, λέει, κατά τη διάρκεια του σεξ και έχει κάνει σεξ. Μιχάλη μου, σε μια σάουνα. Πω, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη εκεί μέσα. Μισό λεπτό, παιδιά. Το ότι η Ναταλία δεν είναι. Μην αρχίζουμε και λέμε τώρα. Όχι. Κάποια στιγμή λέει, έχω κοιμηθεί με αυτόν και με αυτόν. Και πήγε και κοιμήθηκε. Δεν είναι κακό. Μην είστε μαλάκες. Δεν εννοεί αυτό. Όχι, έχει πει. Με πήρε έπρεπε να γιατί τι είπε. Θα κοιμηθούμε μαζί. Δεν πήγε και κοιμηθεί. Πολύ ωραία. Α, το κορίτσι τώρα. Βίκυ Χατζηβασιλείου, μας ευχήθηκε καλή Σαρακοστή με μια σεξι φωτογραφία. Πάρα δείτε πολύ. Τη σεξι φωτογραφία. Ωραία. Η οποία έριξε το Instagram. Το ρίξε. Σε παρακαλώ, Βίκυ, επειδή γνωριζόμαστε τώρα τελευταία, μην ρίχνεις το Instagram, δεν υπάρχει λόγος. Κάτι άλλο με το Instagram, αλλά μην το ρίχνετε γιατί δουλεύουμε με το Instagram. Μισό λεπτάκι, Μιχάλη, γιατί έχω κι άλλο που έριξε το Instagram. Ποιος? Κατερίνα Καινούργιο. Έριξε το Instagram. Στις 2 ώρα το μεσημέρι θα τη δω. Ναι, ρώτησε. Ρώτησε. Χέρι. Τι θα τη πει. Το ξανακάνει αυτό, Κατερίνα. Έτσι. Μου ρίχνει το Instagram.
Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε τουρίστες με σαγιονάρες. Το ύψος του προστίμου θα καθορίζεται με βάση την ταλαιπωρία των αρχών της περιοχής. Τι είναι αυτό? Η περιοχή Τσίνκουε Τέρε, της Ανατολικής Ριβιέρας της Ιταλίας. Πας στη Ριβιέρα της Ιταλίας, αγόρι μου. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν όχι μόνο να περιορίσουν τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και να καθορίσουν το είδος των παπουτσιών που θα φορούν οι τουρίστες. Ο αριθμός των επισκεπτών έχει ήδη περιοριστεί για να εξασφαλιστεί η προστασία του τοπίου, αλλά τώρα οι τοπικές αρχές κάνουν ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα σε οποιονδήποτε κάνει πεζοπορία και ανεβαίνει και στα βουνά και στους βράχους. Με σαγιονάρες. Γιατί πέφτουν και οι τοπικές ορεινής διάσωσης έχουν κουραστεί πια να σπέβδουν να βοηθήσουν τουρίστες που κάνουν ανάβαση στη δύσβατη περιοχή, παγιδεύονται λόγω των υποδέντων. Πάνε τώρα οι Γερμαναράδες με τη μάλλη την κάλτσα που υδρώνει το πόδι και βρωμάει, γλιστράει η σαγιονάρα, σκοτώνονται και πάει όλος να τους μαζέψει ο Ιταλός και σου λέει φακούλο. Α, το φακούλο. Θα σε χρεώνω 2.500. Βλαχάρα του κερατά. Εσύ γιατί είσαι. Εμά. Κάθε τόσο. Και φάει. Και φάει. 3, 2, 1 και εσύ ξεκινάς. Είμαι ο Μαλούμα και φοράω κομπινεζόν. Μου ράξει την καρδιά. Μα αγάπη μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όχι, τώρα μπορώ να δωρήσω ένα κομματάκι σε κάθε κομμενίτσα. Μόνο ένα κομματάκι κομπινεζόν. Ο Μαλούμα φοράει κομπινεζόν. Πόσο μου πάει το κομπινεζόν. Όχι, όχι. Πόσο μου πάει το κομπίνα. Όχι, όχι. Παρακαλώ. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς? Είμαι η Σοφία από Πειραιά. Μα τι θέλετε από τη ζωή μου, Σοφία? Δεν είμαι σίγουρη, αλλά είναι το Ελκορασόν. Να σας πω κάτι. Κατά τους ακροατές και η εκπομπή, κυρία μου. Είμαι άρρωστος, είμαι. Εμείς θα βάλουμε το κομπινεζόν και θα τραγουδήσουμε μαζί με το Μαλούμα τον Άρα. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.